Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ο Μεσότοπος, Αθηνά Πιπίνη. Κυρία Πιπίνη, τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Μαΐου πρόκειται να κάνετε μια εκδήλωση με τίτλο «Η Ξεμπουμπλήθρα». Τι περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση? Καλησπέρα, Ανδρονίκη. Σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις και μπορώ να μιλήσω για την όμορφη εκδήλωσή μας. Λοιπόν, η εκδήλωσή μας ονομάζεται «Η Ξεμπουμπλήθρα» και είναι μια όμορφη παιδική μουσικοχορευτική παράσταση. Την διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοτόπου και έχουμε καλεσμένο τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής «Οι Φίλοι της Παράδοσης» και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Υπηαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου «Κάτω Τρίτους». Πώς προέκυψε αυτό το πάντρεμα με δύο συλλόγους, δύο φορείς που βρίσκονται κάπως γεωγραφικά μακριά από το Μεσότοπο? Τα πλαίσια της εξωστρέφειας που θέλουμε να έχουμε ως σύλλογος και ως χωριό γενικότερα είμαστε αρκετά δεκτικοί και θέλουμε να κάνουμε συνεργασίες και με άλλους φορείς και συλλόγους από άλλα χωριά. Και με μια ιδέα του Ευθύμη του Σαραντίδη, του χοροδιδασκάλου μας, το συζητήσαμε και είπαμε να κάνουμε αυτό το άνοιγμα και να κάνουμε μια εκδήλωση που θα αφορά την άνοιξη και θα συμμετέχουν παιδιά. Θα περάσουμε μια πολύ όμορφη, χαρούμενη ανοιξιάτικη Κυριακή. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η ανοιξιάτικη Κυριακή και ποια σημεία από την λαϊκή μας παράδοση θα μνημονεύσουμε σε αυτήν? Να σας πω καταρχάς ότι η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 12 Μαΐου στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσοτόπου. Εκεί λοιπόν η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει ανοιξιάτικα δρόμενα και έθιμα που γινόντουσαν κατά καιρούς στον τόπο μας και γίνονται ακόμη. Κάποια από αυτά τα κρατάμε ακόμη. Περιλαμβάνει χορούς, τραγούδια, τα οποία όλα θα αποδοθούν από παιδιά. Τώρα, ποια έθιμα θα μνημονεύσουμε? Ξεκινάμε, ξέρω εγώ, από τον πρώτο μήνα της Άνοιξης, τον Μάρτη, και έχουμε τα χελιδονίσματα, το έθιμο της χελιδόνας. Έχουμε μετά τη Μαρτιά, τον Μάρτη, ας πούμε, που φοράμε στο χέρι. Έπειτα περνάμε στην κυρά Σαρακοστή. Έπειτα περνάμε στα έθιμα, ξέρω εγώ, του Πάσχα, στις λαζαρίνες και στα πασχαλινά έθιμα. Μετά περνάμε στο έθιμο της Κούνιας, που είναι ένα έθιμο που μέχρι και τώρα γίνεται σε πολλά χωριά της Λέσβου και συνήθως γίνεται τη Λαμπροδευτέρα ή γενικά τη Λαμπροβδομάδα. Και έπειτα καταλήγουμε στο Μαγιάτικο Στεφάνι, ας πούμε, μνημονεύοντας το Μάη και όλα αυτά. Γιατί δώσαμε τον τίτλο «Η Ξεμπουμπλήθρα»? Η Ξεμπουμπλήθρα είναι ο χρυσοκάνθαρος, είναι αυτή η χρυσαλίδα, το ζουζούνι που βγαίνει την άνοιξη και πηγαίνει πάνω στις τριανταφυλιές και έχει ένα ηριδίζον πρασινό χρυσό ή χρυσοπράσινο χρώμα. Έτσι, αυτό λοιπόν το ζουζουνάκι παλιά, οι γονείς μας και οι παππούδες μας το είχαν εντός εισαγωγικών σαν κατοικίδιο και θυμάμαι εγώ συγκεκριμένα που το βάζαμε και εμείς ως παιδιά θυμάμαι που το πιάναμε και το βάζαμε σε ένα μικρό σπιρτόκουτο και το ταΐζαμε ζάχαρη και ροδοπέταλα, πέταλα από τριαντάφυλλα, από τριανταφυλιά. Και επίσης αυτό που θυμάμαι είναι ότι το δέναμε κατά κάποιο τρόπο με μια πλωστούλα από καρούλι και τα αφήναμε να πετάει το ζουζούνι αυτό και βούιζε και ήταν πολύ χαρούμενο, ήταν σαν παιχνίδι. Ονομάσαμε την εκδήλωσή μας έτσι, γιατί το ζουζουνάκι αυτό είναι από τα πρώτα ζουζούνια που έρχονται την Άνοιξη και ουσιαστικά είναι σαν προπομπός. Βουίζει και ζουζουνίζει και τραγουδά την Άνοιξη, παράδειγμα. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε. Ποιος διοργανώνει την εκδήλωση και αν έχετε υποστήριξη σε αυτή σας τη δράση? Την εκδήλωση αυτή τη διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοτόπου. Όλες αυτές τις μέρες, εδώ και αρκετό καιρό, έχουμε αναλάβει να κάνουμε, ξέρω εγώ, τα σκηνικά, το ντεκόρ της σκηνής, διάφορα άλλα πράγματα να μαζέψουμε, αμάραντα, λουλούδια, να φτιάξουμε χειροτεχνίες, τα σκηνικά και πολλά άλλα πράγματα. Κάνουμε τις πρόβες μας με τα παιδιά, τα κειμενάκια μας, βρίσκουμε τα τραγούδια και όλα αυτά, τέλος πάντων για το στήσιμο της εκδήλωσης. Έχει λοιπόν την ευθύνη της διοργάνωσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοτόπου. Όμως έχουμε και την ευγενική στήριξη από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία έχει αναλάβει τα έξοδα της μετακίνησης, γιατί
θα πρέπει να έρθουν με κάποιο τρόπο οι καλεσμένοι μας, οι μικροί μας χορευτές, τα παιδιά και οι συνοδοί τους φυσικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστούμε κάποια πούλμα, το έχει αναλάβει η περιφέρεια. Ολοκληρώνοντας, να υπενθυμίσουμε πότε θα γίνει η εκδήλωση. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε και πάλι, η εκδήλωση μας θα γίνει την Κυριακή του Θωμά, στις 12 Μαΐου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μεσοτόπου. Περιμένουμε όλους, η είσοδος είναι δωρεάν, να έρθετε να περάσουμε μια όμορφη, χαρούμενη, ανοιξιάτικη Κυριακή, γεμάτη τραγούδια, χορούς και χαμόγελα παιδιών, αλλά και μεγάλων. Γιατί και εμείς μαζί με τα παιδιά γινόμαστε και χαιρόμαστε και περνάμε όμορφα.